φωτιά. Έχουν κατέβει δύο διασώστες, ετοιμάζουμε το φορείο για να το κατεβάσουμε. Το σενάριο προέβλεπε απεγκλωβισμό ατόμων από κτίριο λόγω σεισμού. 21 μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης πήραν μέρος στην εντυπωσιακή άσκηση ετοιμότητας. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας του εθελοντισμού, το παράρτημα Λέσβου της ελληνικής ομάδας διάσωσης έκανε αυτό που ξέρει πολύ καλά να κάνει για να δείξει τις τεχνικές του, να δείξει την ετοιμότητά του. Προηγήθηκε μία άσκηση απεγκλωβισμού μετά από σεισμό στον Ομαρχιακό Μέγαρο. Το πρώτο περιστατικό είχαμε έναν ασθενή με κρανοκεφαλική κάκωση και μια βαριά και ένα βαθύ τραύμα στο δεξί κάτω άκρο. Το δεύτερο θύμα είχε μια ανοιχτό κάταγμα στο δεξί άνω άκρο. Και το τρίτο θύμα μόλις βγήκε από το κτίριο της Ομαρχίας, λιποθύμησε, έχασε τις αισθήσεις του, παρέστησαν οι πρώτες βοήθειες. Το παράρτημα Λέσβου της ελληνικής ομάδας διάσωσης γιόρτασε την Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή. Έγινε εικονικός απεγκλωβισμός τριών ατόμων και στο τέλος με εντυπωσιακό τρόπο δύο μέλη της ομάδας κατέβηκαν κρεμασμένα από την ταράτσα του κτηρίου κρατώντας ένα πανό με το έμβλημα της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Βάλαμε τις σημαίες για να δείξουμε την ομάδα ότι υπάρχει εδώ στο νησί και είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού και συνέχεια κατεβάσαμε το έμβλημα της ΕΟΔ και την ελληνική σημαία. Θέλαμε με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές που συμμετέχουν, που συνδράμουν την ομάδα και που φοράνε ή δεν φοράνε το σήμα της ομάδας, να σας δείξουμε και να σας επισημάνουμε για το γεγονός ότι εμείς εκπαιδευόμαστε πάντα, η εκπαίδευση μας είναι διαρκής και πολύ πολύ εξειδικευμένη και η βοήθειά μας όποτε τη χρειαστείτε είναι στη διάθεσή σας. Η πλούσια δράση του παραρτήματος Λέσβου της ελληνικής ομάδας διάσωσης περιλαμβάνει ασκήσεις ετοιμότητας καθώς και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις που ενισχύουν το εθελοντικό κίνημα στη Μυτιλίνη.